Morning Show με τον Χρήστο Γρηγοριάδη και τη Μαρίνα Βρόντι κάθε πρωί 6 με 10 στο Antenna Radio. Καλημέρα, ομορφιά μου. Καλημέρα, δομνούλα μου. Καλημέρα, κύριε Χρήστο. Πώς είσαι σήμερα? Εντάξει, όλα καλά σήμερα. Εντάξει, πάμε στο σχολείο. Μπήκαμε σήμερα σήμερα νόρδετα. Ωραία. Εντάξει, όλα. Οκ. Θέλω να σε ρωτήσω, πόσο πάση εν το κλατσό που φορεί? Πολλά πάση. Φορεί και φόρμα και κλατσό? Ναι. Α, εγκριώνει. Ένα άσπρο, μα λένε. Γιατί αρέσει το άσπρο παραπάνω? Γύρω μου φορεί μαμή. Και πάει παραπάνω με φόρμα ή με φουστούδαν το... Το ίδιο είναι για μένα. Okay. Άμα φορώ φουστούδες, μου φορεί φουστούδες τώρα που είναι κρύατα, γιατί λέει να κερπάξω τίποτε για μη. Να γίνει το πράγμα, σε παρακαλώ, μεν το πεις, ώσπου να γίνεις, μεν το ξαναπείς ώσπου να γίνεις 18. Έγινε. Έγραψες εκθεσούλα? Βεβαίως. Να μας τη διαβάσεις? Βεβαίως. Σε ακούμε. Στο γιατρό! Στο γιατρό! Είχε μέρες που του έδιουσε σουβλιές, αλλά επειδή εγκώτα, εμπάει. Και πονεί με, που έσφιξα πολλά το στόμα μου. Άλλη φορά που πάλι σου ξουλούσε το. Και πονεί, που ήταν παγωμένο το νερό, που τα γλυκίν το σιόμαλι. Ο παπάκης του ταούλα για το δόντι του, ως που έψε στη νύχτα, να φκεμάσω ελά μου, να σπάει ο νους μου, πιάστε το δοντίατρο. Η μαμή είναι βρίσκεν το δικό μας και κλείσε του μέσω μιας γλωστής της μια άλλη κοπέλα. Σηκωθήκαμε η ώρα 4 το πρωί, όλοι μαζί να πάμε. Έτσι, ο παπάκης ήθελε όλη την οικογένεια. Κράτα τη μαμή που το ένα μπράτσο και εμένα σφιχτά δίπλα του που την άλλη. Αν μας εθώρε κανένας να νομίζε πως μόλις ευχήκαμε που το πάμε μπακέτο και πως εμείς είμαστε χαμένες κάπου στην Αυστραλία και τσάς πριν λίγο ήβρε μας ο παπάκης. Τέλος μας. Μπαίνουμε μέσα σε τούτη την κατάσταση και εμφανίζεται η γιατρός. Πρέπει να ήταν μας στα 30. Ωραία κοπέλα. Κουντά μας ο μαμάκης και ο λαλί μας. Τώρα να πάμε λίγο με τη γιατρό να μου σώσει το δόντι μου. Φιούριους η μάμη. Εσύ δε εσάς με τον μισή μου. Σιρούιν πάμε και φεύγουμε με τη μάμη. Την επόμενη μέρα να λύμω ο παπάκης. Σιρούιν μονίσε το δόντι σου τίποτε να πάμε στο γιατρό. Δεν μπορώ μανούλα, δεν μπορώ. Άξιρε να φέρεις τη γιατρό. Δομνούλα βιταβία. Έτσι. Ωστε έτσι ο παπάς σου έσου έδωσε καμιά τσοκολατούδα, κανένα γλυκιστικό να κάνει το δοντούινα? Τίποτα κύριε Χρήστο. Okay. Μα όλη μέρα τρώω τσοκολάτες, απλώς είναι χαλασσόν ακόμα, είμαι νεαρή. Πλένεις τα δόντια σου πριν να κοιμηθείς? Εντάξει, άμα έχω ρέξει, μπλένω τα, μα δεν την έχω, δεν την πλένω. Την κυρία Τεριδόνα, ξέρεις τι? Την κυρία Τεριδόνα. Κάντο την κυρία. Α, ενώ τα δοντάκια σου έτσι ευκάλες τα ούλα? Ευκάλα τα. Ναι. Και προχθές σου δεν το μπροστινό. Ναι. Και επειδή χάσα έτσι μια σοκολάτα, σε λέω με αυτό να μην είναι πάνω. Πάνω στη σοκολάτα? Ναι. Και μετά πετάξαμε το. Τη σοκολάτα όμως? Εύκολα το δόντι, είναι φάει σοκολάτα. Και... Α, εντάξει, συνεχίσε για κάθε χτύπη. Αφού είναι το δικό μου το δόντι, πα στη σοκολάτα. Σοκολάτα, τσικητά. Χαίρετε, μάλε. Οκ. Ευχαριστούμε τον Μνουλάμ, να σε καλά. Να σε καλά, καλά ράδια και μια τύχη καλή νουλίδα μέσα. Αναφέρετε τον νου σε το που του δικό σου δουλεύει και έλα. Τόξο και μόνο. Νίκος Μακρόπουλος μετά τη Δομνούλα. Κάνει χιλιοστά τα χιλιόμετρα. Έτσι τα κάνει και η Δομνούλα. Άκουσε σοκολάτα. Νομίζω θα πάει κάτω στο κυλικείο. Νομίζω να σταράξει. Μάμα της Δομνούλας, περαστικά.